Καλησπέρα, τσεκ να εδώ, όπ, λάθος κανάλι. Πού είμαστε, στο... Τι γίνεται, λοιπόν, όχι, τι γίνεται, καλά. Λοιπόν, τι κάνετε, καλησπέρα, σήμερα έχουμε ένα special unboxing. Γιατί καταρχάς έχουμε τον Κώστα, από εκεί είναι περίπου στο edit. Check tech now, θα έχω. Εδώ, πατήστε πάνω στη μούρη του Κώστα, θα έχω λογικά link για το κανάλι. Ελπίζω να μην το έχω ξεχάσει. Στη μούρη μου. Τι λέει. Ελπίζω να μην το έχω ξεχάσει να το βάλω στο edit αυτό μετά, ξέρω εγώ στο YouTube όταν ανέβει το βίντεο. Αν πατάς στη μούρη και δεν κάνει κάτι, γράψτε check tech now, ξέρω εγώ πάνω στο search μα, θα το βγάλει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το βετεράνο, παιδιά, τον unboxing, eBay και me. Γιατί σήμερα δεν είναι eBay αυτό που θα δείτε. Πήρα λοιπόν, τώρα τα κανάλια για να ανοίγω πάκι με άλλους, αφού δεν μπορώ να ανοίξω το Xbox. Λοιπόν, αυτό εδώ, παιδιά, είναι ένα κινητό. Το κινητό μου και... Επίσης κρατήθηκα να μην το ανοίξω όμως, εντάξει. Λοιπόν, πρώτη σημείωση. Είναι κομπλέ, είναι κομπλέ. Λοιπόν, πρώτη σημείωση. Δυστυχώς και όχι ευτυχώς, στις μέρες μας επιβιώνεις πολύ δύσκολα χωρίς smartphone. Έχει γίνει πολύ καθημερινή συνήθεια. Έχω να δηλώσω εγώ. Και να πας στο στρατό όπου θα επιβιώνεις παραπάνω χωρίς smartphone, αλλά. Σωστό και αυτό. Δεν θέλω να σου τρομάξω ακόμα, έτσι. Σωστό, σωστό, σωστό και αυτό. Εκεί όμως έχεις Pokémon, κατάλαβες. Έχεις Pokémon, γι' αυτό θες να σου δει για να βάλεις. Είδες, οπότε ναι, πάλι τα ίδια λέμε. Ναι, λοιπόν, με τον Κώστα δεν θα πούμε απλά για το κινητό. Παράλληλα με το που το ανοίξουμε, θα πούμε και κάποια που ίσως ενδιαφέρει αρκετούς και έχει να κάνει με το πώς μπορείτε να παραγγείλετε από εξωτερικό. Θα μιλήσουμε κυρίως για κινέζικα κινητά τηλέφωνα. Τα οποία δεν κυκλοφορούν ουσιαστικά επίσημα στην ελληνική αγορά. Τους κινδύνους που μπορεί να έχει αυτό, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά και τα ωφέλη. Βασικά θα τα πούμε όλα. Αυτό. Θα συμφέρουμε, οπότε έτσι. Μείνετε. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Από πού το πήρες? Λοιπόν, το πήρα από το Honor Buy, από ένα κινέζικο site. Το πήρα όμως από το ευρωπαϊκό. Ναι, και εγώ το έμαθα πρόσφατα, η αλήθεια είναι. Και ήταν η πρώτη μου αγορά και είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Εκτός άμα μέσα είναι σπασμένο το κινητό ή είναι κάτι άλλο, τότε δεν θα είμαι. Αλλά μέχρι στιγμής είμαι. Και τη μούλα είναι πιο ακριβή σε σχέση με τα άλλα καταστήματα. Αυτό το σκήμα, παιδιά, το πήρα 370 ευρώ μαζί μεταφορικά. Μεταφορικά ήταν 39 δολάρια να σημειωθεί. Δηλαδή ήταν αρκετά μεταφορικά. Αλλά το πήρα από την ευρωπαϊκή του αποθήκη με DHL και μου ήρθε, το παρήγγειλα Δευτέρα και σήμερα είναι Πέμπτη που κάνουμε το βίντεο. Για πες, γιατί δεν το πήρες κανονικό να περιμένεις 25 μέρες και να μην πληρώσεις? Λοιπόν, ισχύει ο λόγος που δεν πήρα κανονικό και κυρίως ο λόγος που δεν το πήρα από Κίνα είναι γιατί υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι εισαγωγικά που ουσιαστικά μπορούν να σας εκτελωνίσουν, γιατί όταν έχετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά, υπάρχει τελωνίο. Και όταν μιλάμε για πακέτα και αγορές, ξέρω πάνω των 100-200 ευρώ, δεν ξέρω πώς συγκεκριμένη τιμή. Νομίζω έχει να κάνει και με το μέγεθος. Και με το μέγεθος, μπορεί, ναι. Μικρό φακελάκι, δεν φαίνεται τιμή, ας πούμε, εκτός και άμα γράφει πάνω, αλλά σε κάποια δεν γράφει. Ναι, εντάξει. Άμα δεις ναι, μια κουβίτσα τώρα, μια τηλεόραση να έρχεται, θα πεις... Ναι, θα πεις, ναι, δεν πρέπει να κάνει 5 ευρώ αυτό, ξέρω, ακριβώς. Επίσης, να ξέρετε ότι αν πάρετε το εξωτερικό με DHL, με EMS, γενικά με εταιρείες που είναι γρήγορες μεν και ακριβές, το εκτελωνίζουν κατευθείαν μόνοι τους. Ενώ αν το πάρετε με ταχυδρομείο, π.χ. το Royal Mail, το NL που έλεγε ο Κώστας που είχαμε πει Κώστα της παράλληλας εμείς, ναι. Ή το Singapore, νομίζω Mail υπάρχει άλλο, δεν κάνω λάθος, κάπως, μπράβο, ναι. Πολλές φορές δεν εκτελωνίζεται, αν και ακόμα και εκεί έχω ακούσει περιπτώσεις να γίνεται, αλλά παιδιά κάνει από 10-25 μέρες όταν μιλάμε για κινέζικα. Συν, κάτι το οποίο τουλάχιστον ισχύει στην πόλη μου, γενικά τα ελτά είναι πολύ δύσκολο στην πόλη μου να πας, με την έννοια ότι περιμένεις άπειρες ώρες, να ξέρεις, στην ώρα και όταν λέω άπειρες ώρες, μπορεί να περιμένεις και 2 και 3 ώρες στην κυριολεξία. Συν ότι. Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται στην Πάτρα, αλλά απλά χτυπάνε το κουδούνι και αρχίζουν και τρέχουν και σου αφήνουν ειδοποίηση. Δηλαδή έχει τύχει να χτυπήσει το κουδούνι. Έχει τύχει να χτυπήσω το κουδούνι, να είμαι σπίτι, να πάω να ανοίξω και να δω ειδοποίηση από κάτω, να μην τον πρόλαβα. Κοίτα, είναι καλό αυτό γιατί ειδικά αν παραγγέλνεις από eBay ή από οπουδήποτε που έχουν άπειρα φακελάκια, δεν μπορεί να είστε καβατζός κανένας. Όποιος μην έχει. Ναι, εντάξει, ισχύει βέβαια, ναι, δεν το αφήνει εκεί πέρα. Ισχύει. Απλά το άλλο θέμα επίσης είναι, παιδιά, ότι γενικά έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές τα ελτά δεν το προσέχουν το πακέτο. Δηλαδή έχει τύχει να έχω πάρει φακελάκια από eBay μικρό και να μου το πετάει έτσι. Δεν λέω ότι απαραίτητα, ρε παιδί μου. Μέσα εκείνο το συγκεκριμένο έχει το μαχαίρι, ο Κώστας ξέρει ποιο λέω. Που εντάξει, okay, δεν παθαίνει τίποτα. Για το μαχαίρι κιόλα, σε ευκαιρία δεν σε υπερχαριστώ πλάκα. Ναι. Θα το δεις σε ένα μελλοντικό unboxing. Α, ναι, οπότε περιμένετε. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ποιο μου το έστειλε. Κάτσε ρε, περίμενε. Εσύ μου δείξε το μαχαίρι από βίντεο σου. Εσύ δεν μου στείλε μετά ένα. Εγώ σου στείλω ότι το αγόρασα, ναι. Ποιος μου στείλε ρε γάμο ένα μαχαίρι, σου στείλε εγώ, αλλά αφού είχες βγάλει το βίντεο. Εσύ μου στείλες άλλο.
Εγώ, πέμε. Θα στείλεις εσένα και μου στείλεις και εμένα, δεν μου στείλες. Όχι. Είσαι μπερδεμένος. Κάποιος μου στείλει ένα μαχαίρι και δεν θυμάμαι ποιος μου το έστειλε. Anyway. Ευχαριστούμε τη Χέτη, είπα πάντως που στέλνεις μαχαίρια στον κόσμο. Ναι, αυτά λοιπόν. Το θέμα με τα λεφτά όμως είναι αυτό. Ένα παιδιά αυτό ήρθε από Ιταλία μέσω Γερμανίας. Προφανώς ότι δεν θα έχουν τον κέντρο διαλογής της Ευρώπης. Παιδιά, σε. Ήταν απίστευτο. Άμα δεις το tracking number και το χάσει ένα αναλυτικότατο. Δηλαδή σου λέει, ξέρω 23:45 βρίσκεται και από το αεροδρόμιο της Ιταλίας. Ξέρω εγώ, 1:15 είναι στο αεροδρόμιο της Γερμανίας. Και παιδιά, σας λέω, παρήγγειλα Δευτέρα. Το μαγαζί το στείλε Τρίτη εντωμεταξύ. Εγώ παρήγγειλα Δευτέρα απόγευμα. Το μαγαζί το στείλε Τρίτη πρωί και Πέμπτη πρωί ήταν στα χέρια μου. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι από. Εντάξει. Και ξέρετε ότι σε πράγματα που δυστυχώς θα θες και λίγο γρήγορα, δηλαδή ένα μαχαίρι που λέγαμε πριν, εντάξει, και α σου κάνει 20 μέρες δεν έγινε κάτι. Θα ανοίξεις και με τα δόντια που λέει ο λόγος, ξέρω. Αλλά εντάξει, τέρμα στη διαιτησία, πάμε να ανοίξουμε. Εντάξει, αυτός είναι ο Μάκης, αλλά. Γενικά σε αυτό σου κανένα χρειάζεται, αλλά εντάξει. Για την παράδοση. Ένα μωρέ, τα μαχαίρια πάντα χρειάζονται. Είναι για την παράδοση που πολύ, δεν είναι τόσο για το. Για πες τα χαρακτηριστικά στα γρήγορα μέσα πάνω. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά είναι Snapdragon 820. Οχταπύρινο. Τώρα δεν θυμάμαι χρονισμούς, νομίζω 1,5 και 2,5, αν δεν κάνω λάθος. 16 MP κάμερα πίσω, 4, αλλά έχει μια άλλη τεχνολογία μπροστά που το λέει 2 MP, κάτι δεν ξέρω μια τεχνολογία που πρέπει να το κοιτάξω εγώ τι ακριβώς είναι. Μέσα, ναι. Αυτό είναι 32 GB ιστορικός χώρος, δεν παίρνει επέκταση δυστυχώς, δίκαρτο. 3 GB RAM. Μπαταρία που μας νοιάζει. 3000 mAh. Μέτρια. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που θα κρατάει μία μέρα που λέγαμε πριν. Full high definition οθόνη. PPI. 1080. Ναι, ναι, 1080. Δεν θυμάμαι PPI, να σα πω την αλήθεια. Δεν ξέρω να γράφει μέσα. Έχω ακούσει το χειρό design γιατί έχει γυαλί πίσω. Μια τεχνολογία που το λέει 3D glass και υποτίθεται ότι καμπυλώνει κάπως και κάθεται καλά στο χέρι. Έχει. Πώς το λέγεται. Αχ. Scan sensor. Αχ, κόλλησα τώρα. Για το δακτυλικό αποτύπωμα. Μπράβο, ναι. Επίσης το μοντέλο είναι το Xiaomi Mi5. Εντάξει, το δείτε λογικά και στον τίτλο, απλά επειδή δεν το είπαμε. Φυσικά θα βάλεις και το link στην περιγραφή, αν θέλει να το πάρει. Ναι, θα βάλω και το link. Από Honor By, ναι. Θα το βάλω. Απλά πρέπει να προσέξετε γιατί θα είναι από. Να κοιτάξετε να το πάρετε από ευρωπαϊκή αποθήκη. Επίσης να πω ότι ας πούμε η ευρωπαϊκή αποθήκη έχει και 10 ευρώ πιο ακριβό το κινητό, δυστυχώς, από ότι. Το ίδιο κινητό σκεφτείτε. Απλά υποθέτω ότι εκεί έχουν βάλει ίσως έξοδα εκτελονισμού πολύ πιο χαμηλά μας από ό,τι πληρώνετε εσείς. Τα έξοδα αποστολή, γιατί όσο και να το κάνει στην Άσα την Κίνα είναι πολύ διαφορετικό. Επίσης πληρώνουμε με PayPal και θα ρωτήσει κάποιο και πώς το αγοράζει. Α, ναι, παιδιά, με PayPal. Εμείς τα περισσότερα μπήκαν λόγω του καναλιού, αλλά υπάρχει και ο κλασικός τρόπος. Βάζετε σε μια κάρτα που έχετε συνδέσει το PayPal και στέλνετε από PayPal σε PayPal. Εγώ αυτό έκανα για να συμπληρώσω τα χρήματα, δηλαδή πήγα στην κάρτα του πατέρα μου, έβαλα χρήματα. Ένα βίντεο οδηγό για Revolut σχετικά με διαφορετικά. Ναι. Μπράβο, και αυτό είναι η τεχνολογία. Λοιπόν, πρώτο, μου αρέσει η συσκευασία. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι προσεγμένο. Δηλαδή ήταν αυτό. Αυτό είναι συσκευασία, γιατί κάποιοι στέλνουν με άλλη συσκευασία. Έχω δει κάποιες αποστολές, ναι. Στέλνουν, ξέρεις. Ας πούμε, εμένα έκανα ένα UKitel το οποίο θα το ανοίξω, θα το φανεί σε λίγο καιρό λογικά. Και μου ήρθε σε. Ενώ η συσκευή έρχεται από Κίνα, τη συσκευάζουν ας πούμε σε άλλη περιοχή και βάζουν άλλο πακέτο, άλλο κουτί. Ναι. Είναι original. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εντάξει είναι απλά το κλασικό κουτάκι, επειδή με άλλα μέρη που έχει μέσα και τα bubble. Όχι, εννοώ το άσπρο που είσαι. Ναι, ναι, αυτό ναι. Επίση πολύ χοντρά bubbles. Ακούστηκε λάθος αυτό, το ξέρω, αλλά για κάποιο λόγο είναι πιο χοντρά από τα κλασικά. Επίση νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν ξέρω, η μαγεία τη τεχνολογική. Ναι, ένα καλό. Και αυτό που είναι πολύ χρήσιμο, η κάμερα εδώ. Δεν το σκεφτόμουν αυτό που έκανα. Ναι, εγώ το μεσημέρι πήγα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Για όσους δεν ξέρετε, αυτό είναι ο μετατροπέας από. Τώρα ποιο έχουν, το αγγλικό δίκτυο πρέπει να είναι αυτό. Αγγλικού τύπου. Ναι, σε ευρωπαϊκά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πάνθρωπο να το βρει. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκεται με 70-80 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στο eBay. Ο αδερφός μου να σε ακούει με καμιά δεκαριά τέτοια δυο. Σκέψου. Απλά το θέμα είναι ότι παιδιά, αν πας ένα κινητό, να πρέπει να ξαναπεριμένεις, ξέρω εγώ, 10-15 μέρες, αυτά που λέμε. Οπότε είναι καλό, ούτε σε αυτούς κοστίζει κάτι και είναι μια κίνηση που δείχνει ότι τουλάχιστον το πακέτο τους έχει μια αλφα, ρε παιδί μου, τέτοια. Είδα ένα τύπο ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, πήγε να τα ανοίξει και του πέφτει στο τραπέζι. Και λέω, αυτό τι ώρα θα φύγει κανέναν στο πάτωμα, θα το ψάχνει και ούτε καν θα πάρει χαμπάρι, ότι έχει. Πλάκα, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό. Πέτα τα bubbles λίγο να μην τρώνε χώρο που είναι το μαχαίρι στην άκρη. Δεν μας χρειάζεται. Δεν ξέρω και να τα ανοίξει με το μαχαίρι. Μπα. Βασικά αυτό όχι, νομίζω ότι ανοίγει κατευθείαν κιόλας. Δεν κάνω λάθος. Ναι, τσακ. Λοιπόν, το μόνο κακό που για μένα είναι ότι εδώ πέρα πήγε ένα σηματάκι το οποίο εντάξει είναι ανεπέστατο. Απλά εντάξει, προφανώς κάπου ζουλήχτηκε όταν το πήρε ο τύπος. Οκ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ καλό. Εμένα μου αρέσει.
Έχει κάποια χαρακτηριστικά μέσα. Είναι 4G το κινητό, κάποιοι ρωτάτε. Εντάξει, πια τα περισσότερα βέβαια είναι 4G, αλήθεια είναι, αλλά. Όλα τα καινούργια. Είδα ένα κινέζικο που ήταν πάνω βέβαια στα 68 ευρώ, να πω, αλλά δεν ήταν 4G. Θα μου πει τώρα εντάξει. 68 ευρώ δεν έχει απαιτήσει, φυσικά. Α, λοιπόν, δεύτερο καλό. Έχει μέσα τέτοιο. Για όσο καταλαβαίνετε, αυτό είναι ζελατίνα. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά γιατί παίξαν και διάφανε. Είναι protector βασικά. Μπράβο, ναι. Το έλεγα και χθες, προχθές που να πριν το συζητούσαμε. Άρα σχεδόν όλα τα κινέζικα, είτε tablet είναι, είτε μαγαζί με κινητά και πάνω στα κινητά, όλα πάνω έχουν screen protector. Κατά πάσα πιθανότητα παίζει να έχει το δικό σου κινητό screen protector. Γιατί για τους Κινέζους δεν κοστίζει κάτι να σου βάλουν ένα. Ισχύει. Είναι έτοιμο screen protector. Το OnePlus X που είχα πριν, και νομίζω το έχω δείξει στο κανάλι του unboxing, δεν είμαι σίγουρος. Η εταιρεία, η ίδια εταιρεία, έδινε δώρο θήκη, μια απλή αλλά ωραία θηκούλα που την είχα μέχρι και τελευταία στιγμή που το πούλησα και είχε πάνω και εγκατεστημένο το screen protector. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν έχει πάνω. Πάντως, εγώ παρήγγειλα από το eBay γυαλάκι, έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ από την αλήθεια ζελατίνες, τη χρησιμοποιώ τα γυαλάκια και είναι τα tempered glasses που λέμε. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα παιδιά δεν κάνουν φουσκάλες και με έχουν σώσει δύο φορές από βέβαιο σπάσιμο οθόνης, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εντάξει, αλλά είναι κάτι που μπορώ να το βάλω μέχρι να έρθει το γυαλάκι. Επίσης το κάνω. Είναι δύσκολο. Μην το λες. Εντάξει, δηλαδή τουλάχιστον αυτά που έχω δουλέψει εγώ. Έχει μισή οθόνη μαζί με αυτό. Αλήθεια. Ναι. Ναι, οχ. Πω. Είχε καλή κόλλα. Λοιπόν, ναι. Αυτό εδώ είναι το τηλέφωνο. Ας το δείξω λιγάκι. Λοιπόν, το design είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, για να μπορεί να καταλάβετε λίγο την ποιότητα, είναι αλουμίνιο. Γύρω-γύρω. Επίσης, κάμερα κάνει focus. Θυμίζει εδώ. Ανάποδο edge. Ναι, θα μπορούσε να θυμίζει λίγο, ισχύει. Και παιδιά, εδώ πίσω, εγώ επειδή το βλέπω σε πολλά βίντεο, αυτό το πράγμα θυμίζει πλαστικό. Αν το δεις από το βίντεο, δεν ξέρω Κώστα σαν τι αίσθηση σου δίνει. Μοιάζει, μοιάζει. Παρόλα αυτά. Εντάξει, έσκησε το θέμα της 920 με το. Ναι, ρε παιδί, ναι. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνεις εσύ που έχεις ένα άσπρο τραπέζι από πίσω. Οπότε φουκουσάρε μέσα σε μένα που έχει ο χαμός από πράγματα εδώ. Φυσικά ένα άσπρο χαρτί πρέπει να πάρεις το μισό. Ναι, αυτό ισχύει. Λοιπόν, που λέτε. αυτό εδώ πέρα, παιδιά, δεν είναι πλαστικό, είναι γυαλί. Δεν φαίνεται επίσης αυτό. Ωραίο είναι. Ναι, εντάξει, τζέ είναι ωραίο. Είναι πανάλαφρο, είναι 129 γραμμάρια με την μπαταρία. Για όσους ξέρετε από νούμερα κιλών, είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι φυσικό πλήκτρο που η Xiaomi δεν το συνηθίζει, αλλά είναι και αυτό που είπαμε, fingerprint sensor, αν το λέω καλά. Αυτό μικρό δεν είναι όμως για fingerprint, ρε γάμοντα. Εντάξει, κοίτα. Σε μένα βλέπεις, κάθεται καλά. Τώρα αυτό εξαρτάται και από το δάχτυλο. Πιστεύω ότι έχω ένα μέσο δάκτυλο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν έχω το μεγάλο. Ναι. Έχω δει καλά reviews πάντως. Δηλαδή όσοι το έχουν δοκιμάσει είναι αμεσότατο. Θα το δούμε και μαζί να λογικά. Πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρεις και εσύ ότι Xiaomi, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με το όνομα. Ναι, έχει ισχύει. Μέσα ειδικό λογισμικό προστασίας. Το βλέπα στον φίλο ναι. Τον Unboxing Specialist. Έχει ένα ειδικό λογισμικό το οποίο σε φάση ότι άμα σου κλέψουν το κινητό, αν δεν το κάνει root ο άλλος να αλλάξει ROM μέσα, μπορείς ναι, εσύ ναι. Να πάσα στιγμή να βρεις το κινητό σου όπου είναι. Δηλαδή θυμάμαι του είχαν κλέψει το κινητό αυτού και μπορούσε ο άλλος από Ρουμανία δεν του κόψε να αλλάξει να το μοντάρει καθόλου. Και του ήρθε ειδοποίηση. Ναι, και μπορούσε να έχει πρόσβαση μέσα στο κινητό του, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Γενικά η Xiaomi έχει μια φρίκη με την ασφάλεια. Δηλαδή έχει ωραίες εφαρμογές μέσα που μπορείς κάθε εφαρμογή να. Πώς λέτε. Να βάλεις κωδικό, ξέρω εγώ. Π.χ. σε αυτό που έχεις και το δακτυλικό που είπαμε, αν θέλω να ανοίξει η κάμερα, θα πρέπει να το κάνω με το δάκτυλό μου. Ξέρεις, δηλαδή, όταν πατήσω την εφαρμογή, θα μου λέει σκανάρετε. Και είναι καλό αυτό. Εντάξει, εγώ γενικά δεν έχω τόσο θέμα με αυτά. Γιατί ξέρω εγώ, συνήθω δεν μου κλέβουν το κινητό. Αλλά είναι καλό να υπάρχει. Είναι καλύτερο από το Redmi Pro 3. Κοίτα. Είναι πιο τελευταίο μοντέλο και πιο ακριβό. Οπότε αντικειμενικά είναι καλύτερο. Τώρα, όσο αφορά όμως. Τις επιδόσεις, έχω πιάσει το Redmi το 3, όχι το Pro, το κανονικό, το έχει μια φίλη που είναι πολύ καλό κινητό και πολύ καλή τιμή κιόλας. Επίσης, μπερδεύονται όλοι. Λέμε και μου στέλνουν και μένα στο κανάλι για το πρώτο 3 ότι έχει 140 ευρώ τρέξε πάρε. Αυτά είναι τα απλά τα μοντέλα, τα μικρά. Ναι, ισχύει παιδιά. Το κανονικό, το Redmi Pro το 3, αυτή τη στιγμή έχει 300 κάτι ευρουλάκι. Έχει κάπου εκεί, ναι. Κοίτα, αυτό είναι το τελευταίο μοντέλο που έχει βγάλει γενικά η Xiaomi. Είναι ας πούμε αν μιλάγαμε για Samsung θα μιλάγαμε ότι αυτό είναι το S7 της. Να το πω έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα χαρακτηριστικά του Redmi Pro για να σου πω, ξέρεις ακριβώς. Σαν design μου αρέσει πολύ γιατί γενικά προσπαθώ τα τελευταία μου κινητά παιδιά να έχουν αλουμίνιο και γυαλί. Δηλαδή και το OnePlus 6 που είχε το ίδιο ήταν πολύ ωραίο. Για μένα έχει ωραίο design αυτό από το OnePlus 6. Τι θύρες έχει. Λοιπόν, αυτό έχει καλά. Τα κλασικά ακουστικά εδώ.
το 3,5 jack που λέμε. Εδώ είναι το Air Blaster που για να κάνει την τηλεόραση και το κλιματισμό. Και θα είναι χρήσιμο για το κλιματιστικό που έχω ακριβώς πάνω τώρα. Έχει υπέρυθρες. Δεν ξέρω αν έχει τύχει. Το έχει και το G3, αν δεν κάνω λάθος. Και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τα τηλεκοντρόλια για την τηλεόραση, ας πούμε. Αυτό το είχαν κάνει πιο παλιά κάποια κινητά. Το G3, νομίζω, κάποια, εκείνης εποχής, του 2014-2015. Ναι. Σύν' ότι είναι και για κλιματιστικό και τώρα δεν ξέρω. Γενικά, όποιες συσκευές που είναι, ρε παιδί μου, τις ναι. υπέρυθρες. Δηλαδή, όπως είναι κλασικό, είναι σε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα τηλεκοντρόλ. Και είναι καλό, έτσι. Και έχει παιδιά, αυτό που, λέγαμε, δεν είναι, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι micro USB, είναι USB Type-C. Η καινούρια θύρα USB, η οποία, USB εκεί τα οποία μπαίνουν και έτσι και έτσι, οπότε δεν θα έχεις το νου σου, ξέρεις ποιες από τις δύο πλευρές μπαίνει. Συν ότι το κινητό μαζί με το φορτιστή που θα δούμε σε λίγο υποστηρίζει Quick Charge και αν δεν κάνω λάθος φορτίζει 80% σε 40 λεπτά. Ασύρματα νομίζω πως όχι, δεν είμαι σίγουρος όμως, γιατί ήθελα να το ψάξω και δεν το έχω ψάξει. Ξέρεις, το κακό με τους Κινέζους είναι ότι έχουν διάφορες τεχνολογίες, τις οποίες όμως δεν τις διαφημίζουν. Δηλαδή το ότι φορτίζει, ας πούμε, από τέτοια. Καλά, ναι, ισχύει και αυτό. Το tablet που πήρα έλεγε όλα 4K και φτάνει μέχρι 720p το πολύ. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα το κουτάκι τώρα. Επίσης, για κάποιο λόγο, βασικά καταλαβαίνω το λόγο, οι Κινέζοι παιδιά δεν βάζουν ακουστικά. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια εκπληκτική ακουστικά από εδώ πέρα κάτω, αλλά γενικά δεν βάζουν. Θα να πει τον 3 και να τρελαθούμε. Φαντάζεσαι. Δεν νομίζω όμως, δυστυχώς. Τι λέει πριν. Εγώ θα βάζα με τόσα λεφτά ένα πίστον 3 μέσα, τίποτα. Ναι. Εντάξει, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι το κάνω για να μειώσουν λίγο το κόστος. Και από τη στιγμή που ξέρεις, παίρνεις κινητά που μπορεί να κοστίζουν πολύ παραπάνω άμα είχε το λογότυπο Apple, Samsung, κουλουπού, δεν με χαλάει να έχει ακουστικά. Γιατί πια νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα ζευγάρι ακουστικά από κάπου. Εγώ, ας πούμε, έχω εντάξει κάτι Sennheiser καλά ακουστικά γενικά που χρησιμοποιώ. Αλλά έχω διάφορα μωρέ τέτοια. Είχα και Xiaomi παλιά. Ναι, τα οποία είναι πολύ καλά τα Xiaomi. Λοιπόν, εδώ είναι το manual και πίσω εδώ έχει παιδιά αυτό για να βάλεις τη SIM. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτό που γυαλίζει στο κέντρο είναι αυτά τα είναι πινάκια. Το σειρματάκι. Μπράβο, ναι. Για τη SIM για να δει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι το καλώδιο το οποίο θα το δω λίγο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ από κοντά τα υψηλά καλώδια, να σου πω την αλήθεια. Επίσης αυτή η αίσθηση είναι καταπληκτική όταν βγάζεις από σακουλάκι. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Λοιπόν, καθίστε να βγάλω. Οπ, και αυτό και εδώ πέρα. Να βάλεις το powerbank γιατί είναι σε USB αυτό. Πρόσεχε το. Είδα λίγο και αρχώθηκα να ξέρεις. Λοιπόν, ικανοποιητικό μήκος το οποίο εσείς δεν βλέπετε. Συνδυάστε λίγο τις δύο κάμερες γιατί δεν πιάνει σε μια κάμερα. Από κάτω ξεκινάει και πάνω. Ναι, ξέρεις. Εντάξει, είναι από εδώ. Κάποιες μέτρο είναι αυτά συνήθως, ένα μέτρο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Αυτή η απόσταση τώρα, ναι. Λοιπόν, το Type-C είναι έτσι. Πρώτη φορά βλέπω και εγώ καθίστε. Είναι αυτά τα φλερ και τα βίσματα γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να βρουν πώς θα μπει το. Έτσι, έλα, κοίτα, πιστεύω θα το βρει. Βάλε το χέρι σου από πίσω. Κάτσε. Ωραία. Όχι, χάθηκε. Έλες πάντα. Είναι αυτό εδώ, είναι και από τις δύο πλευρές ίδιο. Α, να το, βρήκε. Το είδατε στα γρήγορα, λοιπόν. Και, εντάξει, κλασικό USB εδώ. Ο φορτιστής του είναι ένας καλός, ο οποίος έχει πιστοποίηση από την Qualcomm, αυτή που βγαίνει στους επεξεργαστές, που ουσιαστικά είναι quick charger φορτιστής. Δηλαδή για να κάνετε αυτό που σας είπα πριν για το quick charge, πρέπει να έχετε και φορτιστή που υποστηρίζει το quick charge. Αλλά μην περιμένετε βέβαια και 100% σε αυτά, είναι και θέμα καλωδίου. Δηλαδή και εγώ έχω quick charge ναι. Samsung κιόλας φορτιστή, ο οποίος έλεγε 2 A και δίνεται πολύ μέχρι 1. Γι' αυτό βάλετε καμιά εφαρμογούλα να τα μετρήσετε τι σας δίνει και τι όχι. Εδώ έχει ένα πλαστικό που θέλω να αφαιρέσω. Να το. Γιατί αυτό το πράγμα δυστυχώς ναι, μεν προστατεύει από γρατζουνιές. Και να ξέρετε, άτομα σαν εμένα που συνηθίζουν να πουλάνε τα κινητά τους, είναι καλό το να προσέχεις από γρατζουνιές γιατί δεν μειώνει τη μεταπολιτική του αξία. Αλλά γεμίζει βρωμιές. Επίσης. Τα κακά. Το αφήνω αυτό εδώ. Και κάπου είχα βάλει τον adapter τώρα, τον οποίο έχασα. Α, να το. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν έτυχε, αλλά ευτυχώς είναι και στο ίδιο χρώμα. Γιατί έχει τύχει να χάσω φωτιστή με μαύρο τέτοιο. Λοιπόν, ωραία, κάνετε καλή επαφή. Γιατί είχε επίσης να μην κάνει καλή επαφή αυτό με αυτό. Και αυτή έχει μέσα το φορτιστή, όχι ο adapter σε εκείνη την περίπτωση. Εντάξει, τώρα το βλέπεις, είναι σαν ένας κλασικός φορτιστής, ρε παιδί μου. Δεν έχει κάποιο σήμα πάνω, καθίστε να βγάλω και αυτό. Δηλαδή να γράφει κάτι πάνω, ξέρω εγώ, Xiaomi ή κάτι. Είναι παιδιά. Αυτό πεθαίνεις, βέβαια.
Ναι, ισχύει, αλλά εντάξει, οκ, okay, δεν με χαλάει. Η OnePlus έχει υπέροχο φορτιστή, να ξέρετε. Έναν άσπρο με ένα κόκκινο πλακέ καλώδιο. Απίστευτος φορτιστής. Ό,τι πιο όμορφο έχω δει από όλες τις εταιρείες, να ξέρετε. Λοιπόν, κοίτα, αυτό είναι το κινητάκι. Ναι, αυτό πήγα να κάνω. Κάτσε να βγάλουμε και αυτό το οποίο θέλω να ακουστεί. Α, δεν ακούγεται, το πρώτο θα το δείξω. Είναι τσακ. Αυτή είναι. Τρισιάζω κάθε φορά που κάνω αυτό, δεν έχω αλήθεια. Είναι το καλύτερο πράγμα το όνομα. Ναι. Λοιπόν, λογικά μπαταρία, ναι, έχει μέσα, το βλέπετε. Ξέρεις τι κάνουν πολλοί Κινέζοι, βάζουν από πίσω στην μπαταρία και αυτό πολύ όσοι παίρνετε κινέζικα και τηλέφωνο να προσέξετε το λίγο. Βάζουν πίσω στην μπαταρία εκεί που είναι οι υπαφές, τα σιδεράκια. Μπράβο, ένα πλαστικό. Ένα ναι. Για να μην σκάνει μπαταρία στα αεροπλάνα σε φάση άμα ζεσταθούν πολύ μέσα στη μεταφορά. Οπότε, αν πάτε να ανοίξετε ένα κινητό και δεν ανοίγει, μην τρελαθείτε. Βγάλετε το. Ναι, ισχύει, παιδιά, πολλοί το κάνουν αυτό. Και σε άλλα προϊόντα, όπως π.χ. νομίζω και στην κάμερα κόστο να ξέρει που έχει πάρει. Το είχα δει αυτό το θέμα. Αυτό δεν έχει αποσπόμενη μπαταρία. Αυτό είναι και είναι κακό το να μην έχει αποσπόμενη μπαταρία. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς, ειδικά τα Android που καμιά φορά κολλάνε, μπορεί να σου μπρικάρει που λέμε το τηλέφωνο. Άμα βγαίνει μπαταρία, τσακ, μπαμ, βγάζει. Κατάλαβε, δεν ανοίγει το πίσω μέρος με καμία Παναγία. Φυσικά. Ναι, καλά. Εννοείται. Ο μόνος τρόπος για να φύγει κάτι από το κινητό είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι που ουσιαστικά, παιδιά, είναι για να μπει SIM. Δεν ανοίγει αλλιώς. Εντάξει, προφανώς. Για να σε επισκευάσουν θα υπάρχει τρόπος, αλλά με τα εργαλεία που έχουμε. Εγώ στο πω και πιο πολύ έπληση. Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που άμα θυσιάσει λίγο αυτό για το design. Βέβαια σταματάω να γίνομαι πρακτικός. Μόλις το βάλεις σε μια θήκη θα το ξεχάσεις. Αυτό πως ισχύει πολύ δυνατό Κώστα, ότι δυστυχώς παίρνουμε όμορφα κινητά και πάμε και τα βάζουμε σε θήκες και τους χαλάμε όλο το design που έχουν κάτσει να φτιάξουν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα βάλτε σε ένα τραπέζι μια φορά, τέλειωσε υπόθεση να πας για καφέ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς που το λες. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να κάτσω και κοιτάξω άπειρα, έχει άπειρα πράγματα. Γενικά έχει ένα πολύ όμορφο λειτουργικό. Λοιπόν, αυτό είναι το κινητό. Αν δείτε, εδώ έχει δύο φωτιζόμενα πλήκτρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Είναι το πίσω και το μενού. Ναι, μπράβο. Που είναι, ας πούμε, δύο άσπρες κουκίδες, τέλος πάντων, να ξέρετε. Φαίνεται νομίζω κάπως, να το γυρίσω και λίγο έτσι. Την νύχτα θα φαίνεται καλύτερο αυτό. Λοιπόν, η οθόνη έχει ωραία χρώματα. Επίσης, να ξέρετε, το λειτουργικό τη Xiaomi είναι έτσι. Δεν είναι. Σε αυτό θυμίζει iPhone, κατά το οποίο ο Κώστας. Από όσο ξέρω, μπορείς να το πειράξεις ή δεν μπορείς να το πειράξεις να βάλεις έτοιμο ανοιχτό, δεν είναι. Ναι, ότι μπορείς. Απλά εμένα γενικά μου αρέσει και μου αρέσει που έχει. Να βλέπεις, έχει ολόκληρη εφαρμογή για security κατευθείαν. Πατάς και έχει, ξέρω εγώ. Να έχει πατήσει OK. Και έχει, ξέρω εγώ, cleaners. Τώρα έχει 33% μπαταρία. Εδώ έχει virus scan, σαν antivirus, θα το πούμε. Και έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα θα σα δείξω το κινητό γενικά. Να το. Να σας βάλω και full φωτεινότητα τώρα. Βέβαια, στη μέρα και ο ήλιος έχετε ακριβώς πάνω στην οθόνη, δεν ξέρω πώς φαίνεται. Γενικά, σαν λειτουργικό μ' άρεσε. Έχω ξαναχρησιμοποιήσει λειτουργικό της Xiaomi πριν καιρό. Και συμβαίνει υπέροχο με τα αξεσουάρ που έχει φέρει. Ναι, ισχύει. Από αξεσουάρ τώρα Xiaomi έχω μόνο αυτό να σας δείξω. Το οποίο, spoiler alert, το έχω κάνει unboxing και δεν το έχω ανεβάσει στο κανάλι. Δεν ξέρω αν θα ανέβει η αλήθεια σε βίντεο. Είναι αυτό, παιδιά. Αυτό εδώ πέρα είναι το Xiaomi Band. Mi Band, το οποίο έχει να κάνει είναι, πώς λέγονται τώρα αυτά, βραχιολάκια fitness νομίζω είναι η πιο σωστή ονομασία. Ναι, τέλος πάντων, είναι μπράβο, ναι. Ουσιαστικά σου μετράει τα βήματα και εδώ πάνω έχει τέσσερα, τώρα φαίνεται, δεν ξέρω αν το βλέπετε, σαν κάτι μαυράκια τα οποία ουσιαστικά είναι LED και δείχνουν την μπαταρία του κινητού συγκεκριμένου, συν αν σου έρθει κάποια ειδοποίηση, π.χ. αν σου έρθει κάποιο μήνυμα ή κάποια ειδοποίηση από κάποια εφαρμογή που είσαι ρυθμίσει εσύ, αυτό το πράγμα δονείται και σου πετάει τα φωτάκια. Επίσης είναι πολύ καλό ξυπνητήρι αυτό. Ένας λόγος που πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο κοστίζει 15 ευρώ. Α! Το είδες ότι άναψε τα φωτάκια, εμένα μου φάνηκε. Μήπως ναι, το βρίσκει με το Xiaomi, αλλά κάτσε ρε. Δεν έχει Bluetooth ανοιχτό όμως εδώ πέρα. Μήπως με NFC τίποτα. Επικοινωνούν οι ψυχές τους, Κώστα. NFC. Πρέπει να έχει NFC. Για βάλτε το λίγο πίσω, έχει NFC. Λες. Μπα. Δεν βλέπω κάτι. Ξέρεις, το κάνεις και από πόση λέει. Α, και εμένα δεν σου φάνηκε σαν να άναψε πάντως. Άναψε ένα. Εκτός και μόνο τελικά να είμαστε από άλλο το κινητό. Όχι, δύσκολα γιατί το άλλο κινητό τώρα είναι στη Σύρο. Αν έπιασε τέτοιο σήμα, θα δυσκολεύω για το Bluetooth που έχει αυτό να ξέρεις. Ίσως τελείωσε η μπαταρία. Μήπως τελειώνει η μπαταρία. Ξέρεις και θα κάνει τέτοιο.
Δεν το έχω πάρει, εγώ το δύο θέλω. Ναι. Παιδιά, επίσης με αυτό είναι απίστευτο ξυπνητήρι, γιατί είναι, αυτό ξενικά ξέρετε, αν είστε ζευγάρι, είναι ότι πρέπει για ξυπνητήρι. Γιατί δεν χτυπάει τίποτα, απλά δονείτε το χέρι σας και ξυπνάτε απευθείας. Και δεν ενοχλείτε και τον άλλον δίπλα, να ξέρετε. Συν ότι. Αν έχετε κινητό Xiaomi, αυτά ξεκλειδώνουν και το κινητό σας. Δηλαδή, κάπως το φοράς και περνάς το χέρι. Έχει μια εφαρμογή μέσα η Xiaomi, θα το κοιτάξω και θα σας πω. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα που είχε και τέτοιο μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για τις εταιρείες, αυτά που ήταν, νομίζω τα είπαμε πάνω κάτω. Είπαμε τους κινδύνους. Τα ωφέλη, παιδιά, κυρίως είναι η τιμή, να ξέρετε. Ένα αρνητικό ακόμα που ίσως αντιμετωπίσετε είναι το θέμα εγγύησης. Όλα αυτά καλύπτουν εγγύηση, να ξέρετε. Μην φοβάστε. Απλά είναι η ταλαιπωρία. Δηλαδή, αν εμένα. Ακριβώς, χτύπα ξύλο, μου χαλάσει αυτό σε 5 μέρες από τώρα, λέει ο λόγος. Θα πρέπει να το στείλω πίσω και δεν ξέρω κιόλας, πρέπει να το στείλω και Κίνα κιόλας, γιατί. Ναι, μεν έχουν αποθήκες στην Ευρώπη, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό, όσο αφορά την επισκευή τουλάχιστον. Ξέρεις αυτό, τα μόνα έξοδα είναι το courier που θα πληρώσεις ή οτιδήποτε για να πάει Κίνα. Ναι, κάποιες εταιρείες δεν χρεώνουν. Σου λέει στείλ το και θα. Νομίζω γίνεται κιόλας με χρέωση, ξέρεις, παραλείπτει, όχι όπως το λέω. Πάντως η αλήθεια τώρα... είναι και να λέγεται αυτό εδώ, ότι η εγγύηση που έχουν οι Κινέζοι ακόμα και σε φάση ότι διέλυσε το ρε παιδί μου και στείλ το είναι πολύ καλύτερη από την εγγύηση που έχουν πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που για ένα χρόνο μόνο σου δίνουν εγγύηση ναι, ναι. Και αν πάθει οτιδήποτε δεν ασχολούνται καν μαζί σου, δεν πάνε πάρε άλλο απλά. Ναι, δεν ξέρεις, δεν καλύπτει ότι η εγγύηση και τέτοια. Δηλαδή, ναι, στην Κίνα θα φας το περίπου πες 15 μέρες να πάει. Καμιά δεκαριά μέρες, 15 να κάτσεις και 15. Γύρω στους 2 μήνες θα φας να περιμένεις. Αλλά ξέρεις τουλάχιστον ότι άμα το πάρεις, το θα σου έρθει. Ναι, ισχύει. Και πολλές φορές και όλα, ξέρετε, καμιά φορά το αντικαταστούν κατευθείαν με καινούριο. Το έχω ακούσει γι' αυτό. Εντάξει, αυτό όμως εξαρτάται και από το κατάστημα. Ναι, εντάξει, ισχύει. Δηλαδή, για να μην χάσουν πελάτες και αυτά, είναι λογικό να το κάνουν. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσε, κάντε ένα like, ξέρω κάπου εδώ. Επίσης, διασφαλίζονται τα λεφτά σας σε περίπτωση, γιατί αρκετοί αναρωτιέστε ότι αν χτύπα ξύλο δεν ήταν καλό ή αν είχε κάποιο ελάττωμα, ο Κώστας θα μπορούσε να μπει στο κατάστημα που ισχύει. Τα αγόρασε και να στείλει ένα μήνυμα. Θα έστανε στην ουσία, θα του ζητούσαν φωτογραφίες ώστε να δουν την κατάστασή του. Εάν δεν είναι καλό, αυτά τα καταστήματα, να πω την αλήθεια, δεν σου δίνουν όλα τα λεφτά σου πίσω. Σου δίνουν ένα μέρος από τα λεφτά πίσω. Δηλαδή, ναι, θα κρατούσε το κινητό και θα του στείλουν τη μισή τιμή πίσω, για παράδειγμα. Αλλά καμιά φορά, να ξέρετε, δεν στέλνουν στο PayPal, στέλνουν σαν credits στο κατάστημά του. Και αυτό. Επίσης, ένα άλλο που το συζητούσαμε με το φίλο πάλι Σωτήρη από το Unboxing Specialist. Ότι πλέον σιγά σιγά εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε λίγο περίεργοι σε αυτό, πολλοί ξέρεις πάνε αγοράζουν και στα καπάκια δεν πάνε να καλό, στέλνουν μήνυμα ότι χάλασε και να πάνε τα λεφτά πίσω. Και θα πάθουν τα καλά της Αλβανίας. Το ξέρεις ότι στην Αλβανία, για παράδειγμα, τους έχουν κόψει από πολλά καταστήματα ναι. Σε τέτοια φάση και δεν στέλνουν, γιατί κάναν όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οπότε σου έλεγε μετά. Ναι. Και λέει, ξέρεις κάτι, απλά δεν στέλνουμε ξανά Ελλάδα και τέλειωσε η ιστορία. Γιατί είμαστε λίγο. Καλά, δεν θα πω τη λέξη, αλλά. Ναι, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν. Θα σα πει και συμφωνώ σε αυτό που λέει. Οπότε, μακάρι να μην. Εκείνη αυτή η νοοτροπία, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εγώ σου εύχομαι να είναι καλό και να μην χρειαστεί να μπλέξει καν με αυτά. Δηλαδή. Τα λεφτά του θα βγάλει με το παραπάνω, να το απολαύσει. Επίσης, φθηνές θήκες. Δηλαδή, ισχύει, παιδιά. Πόσο την πήρε τη θήκη. Εγώ, επειδή την πήρε και από Αγγλία, σκεφτείτε που είναι πιο ακριβά τα πράγματα λόγω του νομίσματός τους. Θήκη και το τζαμάκι με μεταφορικά μου ήρθαν γύρω στις 3,5 λίρες που είναι περίπου 5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. 5 ευρώ. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. 4,5 με 5 ευρώ. Που είναι πολύ καλά, έτσι. Και αν πάτε στην Ελλάδα, ας πούμε, να ξέρετε, για να πάρετε θήκη, μάλλον για να πάρετε γυαλάκι καλή ποιότητα, δεν λέω κακή, είναι γύρω στα 9-9,5 ευρώ. Μόνο σιλικόνη έχει 3-4 ευρώ, να πας να πας μια απλή σιλικόνη. Για θήκη, ναι. Εντάξει. Αυτά, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα που ήταν εδώ και μου έκανε παρέα στο συγκεκριμένο βίντεο. Ωραίο, ήταν ζήλεψα τώρα. Θέλω κι εγώ κινητό γαμότερα. Πρέπει να πάω να πάρω κάποιο κινητό κάποτε. Το link του Κώστα υπάρχει στην περιγραφή σίγουρα από κάτω και λογικά στην αρχή του βίντεο που σας είπα, κοιτάξτε, πατήστε κλικ πάνω στη φάτσα του. Αν είστε από κινητό, μπορείτε να το δείτε μόνο. Δώσε το αγάπη, είναι ένα κανάλι. Καταρχάς, εγώ ξαναπεί ότι όλα αυτά τα unboxing που βλέπετε είναι εμπνευσμένα από το setup του Κώστα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οφείλετε πάνω του δέστε μια ματιά έστω.
Και με ζήτησε να δώσει τα ματιά, θα σα αρέσει και μεγάλο περιεχόμενο. Σύν ότι είναι απολαυστικό να βλέπει να ανοίγει. Το μόνο κακό και είναι κίνδυνο είναι παιδιά ότι μπορεί να ζηλεύετε και θέλετε να πάρετε όλα τα προϊόντα. Το λέω, το έχω ζήσει. Έχει τον τρόπο να πάτε να αγοράσετε κι εσείς. Σωστό. Μόνο λεφτά δεν μπορώ να σα δώσω να πάτε να αγοράσετε. Δυστυχώς αυτό ναι. Αλλά μπορώ να σα βοηθήσω. Αυτά ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμεί για την παρέα. Και παιδιά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye. Γεια σα.